Όχι. Άρα να μην προχωρήσουν σε αυτά τα μέτρα. Δεύτερον, είναι δυνατόν να λειτουργήσει η δημόσια εκπαίδευση αναβαθμισμένη, χωρίς διορισμούς? Ήδη ακούσαμε, διεκτραγωδήσατε την κατάσταση. Εντάξει, νέα κυβέρνηση είστε, το άλοθη του χάους επικαλείστε, αλλά δεν είναι άλλοθη από παρακάτω. Λείπουν λοιπόν άνθρωποι. Λείπουνε, εμείς δώσαμε 34.000 πιστώσεις για αναπληρωτές και άκουσα ότι είναι 1.800 συν. Δηλαδή θα πάμε 38.000 φέτος πιστώσεις αναπληρωτών. Πόσοι λείπουν από την εκπαίδευση, καθηγητές και δάσκαλοι? Τους θέλουμε όμοιρους, τους θέλουμε με ελαστικές σχέσεις εργασίας, τους θέλουμε χωρίς προσωπική σχέση με τα παιδιά μας, γιατί η δύναμη του δάσκαλου είναι αυτή, η προσωπική σχέση με τον μαθητή. Όταν όμως αλλάζει, ιδίως στο δημοτικό και το νηπιαγωγείο, αλλάζει αυτή η ιστορία κάθε χρόνο με τους αναπληρωτές, αυτό είναι μια μορφή υποβάθμισης της προσφερόμενης δημόσιας εκπαίδευσης. Αν λοιπόν έχουμε ανάγκη, όπως εσείς ομολογείτε, τόσες χιλιάδες, 38.000 λέτε, εκπαιδευτικούς, δεν θα κάνουμε κανένα πρόβλημα φέτος, κανένα διορισμό? Άκουσα για τους 4.500 διορισμούς που έχει η κυβέρνηση κατοχυρώσει του ΣΥΡΙΖΑ για την ειδική αγωγή. Σωστά. Ακόμα να κάνετε όμως ίδρυση οργανικών θέσεων και ακόμα να κάνετε κατανομή των 4.500 νέων θέσεων αναβαθμίδα εκπαίδευσης. Ήταν έτοιμα όλα στα συρτάρια των υπουργικών γραφείων. Να δεχθώ ότι θα το κάνετε αυτό. Μάλιστα. Οι 10.500 διορισμοί, πούντι. Πότε θα γίνουν? Και να φτάσω στο κερασάκι. Μα πώς να γίνουν διορισμοί στην εκπαίδευση δημόσια, όταν το προσχέδιο του προϋπολογισμού μιλάει για μείωση δαπανών για την εκπαίδευση κατά 0,1%. Είχαμε ανάγκη αύξηση δαπανών και το προσχέδιο μιλάει για μείωση. Άρα προτρέχω όταν λέω ότι εδώ πέρα έχουμε ουσιαστικά υπονόμευση της δημόσιας εκπαίδευσης? Είμαι φτηνά αντιπολιτευτικός? Ακούσαμε και άλλα πράγματα για τα πανεπιστήμια. Κύριε Διγαλάκη, μακάρι να είναι όλα τα πανεπιστήμια μας στα 200 του χρόνου, στον κατάλογο των 200 πρώτων πανεπιστημίων του κόσμου. Εντάξει, ρητορικό σχήμα ήταν αυτό. Έχουμε καλά πανεπιστήμια. Έχουμε καλά πανεπιστήμια. Αυτό φαίνεται και από τις λίστες της διεθνούς κατάταξης, φαίνεται και από την αποδοχή των πτυχιούχων που έχουμε στο εξωτερικό των ελληνικών πανεπιστημίων, φαίνεται και από την κοινή εμπειρία, από το γεγονός ότι τα παιδιά θέλουν να πάνε στα ελληνικά πανεπιστήμια. Εκεί δίνουν τη μάχη να πάνε. Και όσα δεν μπορούν ή όσα έχουν άλλες οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις, πηγαίνουν αλλού. Άρα μην δυσφημούμε τα ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι μεγάλος ο μόχθος, μεγάλη η προσπάθεια. Μπορούν να γίνουν καλύτερα, μάλιστα. Αλλά πώς θα γίνουν καλύτερα όταν βάζετε εσείς τους όρους που ανέφερα νωρίτερα της υποχρηματοδότησης των πανεπιστημίων? Και στα μέτρα τα οποία προτείνετε, δεν το αναφέρατε, αλλά μου το επιβεβαιώσατε χθες που κουβεντιάσαμε, προτείνετε τη σύνδεση αξιολόγησης πανεπιστημίων με κρατική επιχορήγηση. Μερική λέτε, εντάξει, ο λίγον έγκυος. Δηλαδή θα υποβαθμιστούν κάποια πανεπιστήμια από την κρατική επιχορήγηση, διότι κάποια αξιολόγηση ασαφής είναι η αλήθεια. Δεν θα επιτρέπει την κρατική επιχορήγηση? Έτσι βοηθάμε στο να πάνε ψηλά στις 200 πρώτες θέσεις τα ελληνικά πανεπιστήμια, με το να τα φτωχαίνουμε? Θα μπορούσα και άλλα στοιχεία να αναφέρω που δείχνουν αυτή την προσπάθεια υποβάθμισης των πανεπιστημίων. Μεταπτυχιακά. Καταλαβαίνω ότι οι καθηγητές θέλουν να πληρώνονται χωρίς οροφή στα μεταπτυχιακά. Δεν θέλουν να κάνουν δωρεάν μεταπτυχιακά, έστω και ένα, για να μπορούν να κάνουν και με πληρωμή άλλα. Πάω ότι στο Πολυτεχνείο της Αθήνας, στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Πάντιο, στο Ιωαννίνων, δεν πληρώνονται οι καθηγητές. Θεωρούν ότι τα μεταπτυχιακά είναι αρμοδιότητά τους και υποχρέωσή τους στο πλαίσιο της συνολικής παρουσίας στο πανεπιστήμιο. Το δέχομαι αυτό. Το δέχομαι αυτό, καμία αντίρρηση. Αλλά ρωτώ, ποιος θα πληρώσει τα χρήματα αυτά της αύξησης των μισθών? Ποιος? Γι' αυτό βάζαμε ένα θέμα ελέγχου των προϋπολογισμών από το Υπουργείο για τα μεταπτυχιακά. Τώρα το καταργείτε αυτό. Ποιος θα πληρώσει? Δύο πηγές υπάρχουν. Η μία πηγή
είναι ο χαντικός προϋπολογισμός. Ποιος προϋπολογισμός, εδώ μειώνεται, όπως σας είπα. Η δεύτερη πηγή είναι τα χρήματα των πανεπιστημίων. Ποια χρήματα πανεπιστημίων, από πού να πληρώνουν τα μεταπτυχιακά. Και η τρίτη που όλοι καταλαβαίνουμε, που δεν είναι ακριβώς πηγή, είναι αφέμαξη, είναι η εκτόξευση των διδάκτρων. Άρα μεταπτυχιακά για λιγότερα παιδιά. Για αυτού που θα μπορούν να έχουν χρήματα. Θα μπορούσα και άλλα πράγματα να πω, που επαναλαμβάνω, είναι άσχημη αρχή για την κυβέρνηση. Και πιστεύω, και δεν θα αποφύγω να απαντήσω και σε αυτό, και πιστεύω ότι το να επικαλείστε τον κακό ΣΥΡΙΖΑ για να δικαιολογήσω το δικό σας κακό εαυτό, δύο αρνήσεις δεν θα κάνουν μια κατάφαση. Κοιτάξτε, εμείς με έργα και όχι με λόγια ανορθώσαμε τη δημόσια εκπαίδευση. Θυμούμαι ως Υπουργός Παιδείας είχα τη δύσκολη επιλογή και αποστολή τα σχολιά να ανοίξουν όλα στην ώρα τους μετά από 15 χρόνια συνεχών προβληματικών ετών. Συνεχών. Και πριν το μνημόνιο και βεβαίως το μνημόνιο έγινε πάρτι. Θυμάστε τον κύριο Λοβέρδο, Υπουργό Παιδείας, να ζητάει από τους συνταξιούχους να έρθουν δωρεάν να διδάξουν στα σχολεία ή δεν είχε προσωπικό. Θυμάστε όλα αυτά που είχαν γίνει. Εμείς λοιπόν ανορθώσαμε τα σχολεία, τη δημόσια εκπαίδευση, μέσα στο ζόφο των μνημονίων, όχι εκτός μνημονίων, μέσα στο ζόφο των μνημονίων, με πολύ στενά δημοσιονομικά περιθώρια, στην ώρα τους όλοι οι καθηγητές, στην ώρα τους τα βιβλία. Και με λιγότερες πιστώσεις. Με 22.000 πιστώσεις. Και τώρα με 34 που σας αφήσαμε και άλλες 3-4 που ζητάτε, που φέρατε εσείς, δεν μπορεί να ξύνουν τα σχολεία στην ώρα τους. Άκουσα επιχειρήματα. Λέει, τα δημοτικά μειώθηκε ο αριθμός των παιδιών κατά τμήμα. Βεβαίως και μειώθηκε και ορθώς μειώθηκε. Αλλά μειώθηκε και ο αριθμός των τμήματων στα δημοτικά. Μειώθηκε, δεν θα το My School. Έχουμε λιγότερα τμήματα στα δημοτικά. Γιατί? Γιατί έχουμε υπογεννητικότητα. Διότι έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Γι' αυτό. Και ορθώς μειώθηκε ο αριθμός των παιδιών. Και παιδαγωγικά σωστό είναι. Δεν χρειάζεται να περισσότεροι δάσκαλοι όμως. Μα φέτος βάλαμε την προσχολική τη διετή. Θέλαμε 470 παραπάνω νηπιαγωγούς. Σωστά. Γι' αυτό είχαμε 2.000 πιστώσεις παραπάνω φέτος για δημοτικά και νηπιαγωγεία. Γι' αυτόν τον λόγο. 470 από τις 2.000. Στην ώρα τους όμως. Όχι τώρα τον Οκτώβρη. Στις 10 Σεπτεμβρίου. Από την αρχή. Είπατε και άλλα επιχειρήματα τα οποία είναι δικαιολογίες. Είπατε για το θέμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ότι υπήρξε η ιστορία των κατευθύνσεων κλπ. Ακούστε κάτι. Δεν μας λείπουν οι κοινωνιολόγοι σήμερα που δημούν τα κενά. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Αλλά δεν είναι εκεί τα μεγάλα κενά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φιλόλογοι και μαθηματικοί μας λείπουν. Σε όλο το γυμνάσια και τα λύκεια. Είπατε επίσης για το λιγομελή. Και αυτό τι είναι. Δεν καταλαβαίνω. Όταν έχουμε από 1576 ολιγομελή σε 2265 στη γενική εκπαίδευση. Αυτό τι είναι, αθλός. Ή μήπως κακή διοίκηση της εκπαίδευσης. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο του προσανατολισμού. Δέστε το. Δεν είναι μόνο του προσανατολισμού, λέω. Για τα τμήματα μιλάω. Τα λιγομελή. Μην επέρεστε επειδή υπάρχει έκρηξη στον αριθμό των λιγομελών. Χρειαζόμαστε το λιγομελή εκεί που είναι αναγκαία. Όχι να κάνουμε τους εύκολους για ψηφοθυρικούς λόγους και να υποκύπτουμε και στις συνδικαλιστικές πιέσεις. Εμείς δώσαμε αυτή τη μάχη στο Υπουργείο. Και είχαμε αριθμό λιγομελών που ανταποκρινόταν στην πραγματική κατάσταση. Για παράδειγμα, στα ΕΠΑΛ. 1548 συν 10 είπατε μόνο φέτος. Πολύ λογικό. Λογικό. Συγκρουστήκαμε για να το επιτύχουμε αυτό. Όλοι θέλαν 2 και 3 άτομα τμήματα. Ολιγομελοί. Δεν τους ικανοποιήσαμε αυτή την απέτηση. Και συνδικαλιστικές πιέσεις υπήρξαν για αυτό το πράγμα. Δεν το ικανοποιήσαμε. Διότι τα χρήματα του ελληνικού λαού δεν είναι για να σπαταλώνται στην εκπαίδευση. Είναι για να πιάνουν τόπο με σωστές επιλογές. Και αυτό κάναμε. Και αυτό και εσείς αναγκάζεστε να το αναγνωρίσετε, έστω και αν σήμερα λέτε αυτά που λέτε. Το θέμα των ποινών, το φοβερό. Για πηγαίνετε να πιάσετε δουλειά στις Κυκλάδες. Θα βρείτε εύκολα διαμέρισμα. Να τους βάλουμε ποινές 2 χρόνια αποκλεισμού από τους πίνακες, τους αναπληρωτές, επειδή δεν μπορούν να βρουν οι άνθρωποι σπίτι να κάνουν στις Κυκλάδες. Εύκολα μιλάμε, πολύ εύκολα. Κοιτάξτε, και με αυτό τελειώνω. Εμείς θα συμμετέχουμε στη διαδικασία του διαλόγου. Εδώ είναι ο χώρος. Αυτή η Επιτροπή.
και με εμπειρογνώμες να έρθουν και με φορείς να έρθουν. Στη Βουλή λοιπόν. Ταυτοχρόνως είναι και έξω, στην κοινωνία. Με τους γονείς, τους φοιτητές και τους μαθητές. Θέλουμε διάλογο για την εκπαίδευση με όρους κοινωνίας και κινητοποίηση των νέων παιδιών που δεν είναι καθοδηγούμενος, όπως πέφτατε να πείτε αυτή τη στιγμή, είναι κινητοποιήσεις οι οποίες υποκίνητα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, πράγματι υπάρχουν και δυστυχώς στην αρχή της χρονιάς βρήκαμε και περισσότερα τώρα, είναι κινητοποιήσεις ελπιδοφόρες. Μην βιαστείτε λοιπόν να τις καταδικάσετε. Συναντηθείτε μαζί τους. Συνεργαστείτε μαζί τους. Χωρίς τα παιδιά αυτά δεν υπάρχει μέλλον στην εκπαίδευση και στη χώρα. Διότι το σχολείο υπάρχει κυρίως και πρωτίστως για τη νέα γενιά. Με αυτή την έννοια, εμείς θα συμμετέχουμε στο διάλογο και μέσα και έξω από τη Βουλή. Και πιστεύω ότι και εσείς θα καταλάβετε ότι δεν υπάρχει εχθρός λαός. Παιδιά τα οποία εχθρεύονται την προσπάθεια της κυβέρνησης στην εκπαίδευση. Υπάρχουν νέοι γονείς που αγωνιούν. Και αγωνιούν και αξιώνουν. Και ορθώς αξιώνουν. Και όσα πετύχαμε ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για τα οποία είμαστε υπερήφανοι στον χώρο της εκπαίδευσης, ξέρουμε ότι μερικά πρέπει να αλλάξουν. Και συμμετέχουμε για να αλλάξουν κιόλας. Γιατί για να αλλάξουν? Όχι μόνο γιατί δεν είμαστε λάνθαστοι, αλλά γιατί έχουμε μια νέα φάση σήμερα. Βγήκαμε από τα μνημόνια. Θέλουμε από το σχολείο της κρίσης να πάμε στο σχολείο της ανάπτυξης. Και συνεπώς πρέπει να υπάρξουν πολλές και σημαντικές αλλαγές. Αλλά όχι για την υποβάθμιση της εκπαίδευσης, όχι για ένα μικρό, φτωχό, υποβαθμισμένο και αυταρχικό πανεπιστήμιο. Εκεί θα μας βρείτε απέναντι. Σας ευχαριστώ.